Είμαι ο Ανδρέας Δημητρίου, να ακούσουμε πώς υποδέχονται εδώ το σημερινό αποτέλεσμα. Ωραία. Καλησπέρα. Προφανώς δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλατε. Πώς αντιλαμβάνεστε το σημερινό παιχνίδι και τι σημαίνει το αποτέλεσμα για εσάς? Εντάξει, κοίταξε, το παιχνίδι στο ξεκίνημα του ήταν φανερό ότι είχαμε ξεπεράσει τα αρχικά λεπτά πίεση στο Απόλλωνα και αρχίσαμε να πατούμε καλά στο γήπεδο. Και σιγά σιγά επιβαλλόμασταν και γινόμασταν απειλητικοί. Άρχισε η ομάδα σιγά σιγά δηλαδή να βγάζει στο γήπεδο από τα πρώτα λεπτά τα στοιχεία που τη συνοδεύουν. Είχαμε ένα πέναλτι σε φάουλ πάνω στον Ντάρπισσαιρ, το οποίο δεν δόθηκε. Ακολούθως έγινε η φάση που προηγήθηκε ο Απόλλωνας με ένα πέναλτι που δόθηκε, το οποίο δεν ήταν. Η ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παίζαμε τον Απόλλωνα στο μισό γήπεδο και ανανεώναμε συνεχώς τις επιθέσεις μας με διάφορους τρόπους. Είχαμε σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο τον Απόλλωνα μέσα στην περιοχή του και φτιάχναμε φάσεις. Κάποτε τις τελειώναμε αλλά δεν βρίσκαμε στόχο. Κάποτε ίσως η πάσα μας, η τελική ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε να ήταν καλύτερο. Και ήρθε μετά το δεύτερο γκολ που τελείωσε το παιχνίδι με ένα γκολ το οποίο ήταν φάουλ στον Φαμπιάνο και δεν δόθηκε ούτε αυτό. Και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το κεφάλαιο διαιτησία του σημερινού αγώνα αλλά και ευρύτερα, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα και έντονα και θα επανέλθουν. Να μένουμε ενέργειες δηλαδή από την επίσημη Ομόνοια. Ναι, θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Αφήνοντας στην άκρη το κεφάλαιο διαιτησία, γιατί είπε ότι θα επανέλθει, η εμφάνιση σήμερα σας αφήνει γενικότερα ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος? Αφήνοντας στην άκρη, επαναλαμβάνω το κεφάλαιο που είπαμε νωρίτερα. Εφόσον έχουμε χάσει, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Όμως για να χάσουμε, σας είπα πριν τα γεγονότα πώς είχαν γίνει. Καταγράψαμε τα γεγονότα πώς έχουν γίνει, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι έγιναν και μπορούν όλοι να τα διαπιστώσουν. Από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο παιχνίδι, κάτι περισσότερο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που ήταν σήμερα δίπλα στην ομάδα και έδωσε πολύ μεγάλες βοήθειες. Και στο τέλος, το χειροκρότημα προς τους παίχτες και το Ομόνοια που φώναξαν δυνατά είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα, πιστέψτε με, εν ώψη της συνέχειας. Μεταγραφικά υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε? Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ, Άντρε. Άστε καλά. Αυτά λοιπόν.